Δηλώσεις του Πρωθυπουργού ξεκαθάρισαν ένα θολό σημείο που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι αδύνατον να υπάρξει ανάπτυξη με την κοινωνία διαλυμένη από την ανθρωπιστική κρίση, την ανεργία και τις αντιδημοκρατικές εκτροπές. Για μας ανάπτυξη σημαίνει πάτος στο βαρέλι. Σημαίνει πως η ανοικοδόμηση της χώρας ξεκινάει πρώτα από την άμεση στήριξη του λαού μας, έτσι ώστε να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του. Σημαίνει άμεση εξασφάλιση στοιχειωδών αγαθών, όπως στέγη, τροφή και ηλεκτρικό ρεύμα, σε χιλιάδες νοικοκυριά που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Σημαίνει φορολογική δικαιοσύνη και μεταφορά του βάρους στα υψηλά εισοδήματα, με παράλληλα και αποφασιστικά χτυπήματα στη διαπλοκή και στη διαφθορά της οικονομικής ολιγαρχίας και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Ανασύσταση της κοινωνικής πρόνοιας και τη δημόσια υγεία ως μηχανισμός ανακούφισης ανθρωπιστικής κρίσης. Σημαίνει καθολική δημόσια παιδεία με άμεσο στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση όλων των παιδιών αυτού του τόπου στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Σημαίνει πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης που στον πυρήνα του θα έχει τη σταθερή εργασία με αξιοπρεπείς όρους, την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία. Ανταγωνιστικότητα για εμάς δεν σημαίνει διαρκής υποτίμηση μισθών. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσία για μας σημαίνει στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίησή της και όχι ξεπούλημα των πάντων αντιπινακίου φαγής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς. Κύριε...